Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως σας έχουμε υποσχεθεί σήμερα εδώ στην εκπομπή βρίσκεται ένας σύλλογος ο οποίος ονομάζεται Παιδικές Καρδιές. Είναι σύλλογος Βόρειας Ελλάδας για άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες. Έχει έρθει καλεσμένη μας να σας συστήσουμε την κυρία Χρυσούλα Τσικριτσίδου. Καλησπέρα σας κυρία Τσικριτσίδου. Καλησπέρα. Είστε η πρόεδρος του Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας για άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες Παιδικές Καρδιές και σήμερα θα μιλήσουμε και θα συζητήσουμε για το σύλλογο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μας φέρατε. Μας φέρατε μια πολύ όμορφη καρδούλα. Μας φέρατε και ένα πολύ όμορφο μαρτάκι. Ευχαριστώ πολύ και επίσης έχουμε και αυτό το οποίο είναι το φυλάδιο το οποίο δίνεται στον κόσμο. Είναι ένα εξαιρετικό φυλάδιο το οποίο αυτό σήμερα θα μιλήσουμε και θα αναλύσουμε φίλοι μου. Να πούμε ότι τα τηλέφωνα της εκπομπής μας είναι ανοιχτά. Σήμερα θα δώσουμε τα τηλέφωνα του Συλλόγου και το δικό μας φυσικά. Ό,τι απορίες έχετε, ό,τι σας ενδιαφέρει, ό,τι θέλετε, θα απαντήσει και ο Σύλλογος και εγώ με μεγάλη μας χαρά. Κυρία Τσικριτσίδου, ξεκινάμε μαζί λοιπόν το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο για την αφορμή που δόθηκε για να δημιουργηθεί και να γίνει η ίδρυση του Συλλόγου Παιδικές Καρδιές. Σας ακούμε. Το 1973 γεννήθηκε η δεύτερη κόρη μου, η οποία δυστυχώς διαγνώστηκε με συγγενή καρδιοπάθεια και δυστυχώς τότε η πάθηση αυτή δεν ήταν καν διαδεδομένη στην Ελλάδα, στα νοσοκομεία μας, απλώς κάναν τη διάγνωση, αλλά τίποτε περισσότερο. Δεν υπήρχε ούτε στα σπάργανα, όπως λέω πάντοτε, η παιδοκαρδιολογία. Με πολύ μεγάλη δυσκολία φύγαμε σε ηλικία 2 χρονών έξω. Όταν επιστρέψαμε υπήρχε ο καθηγητής κύριος Βαρλάμης, παιδίατρος, ο οποίος είχε πάει Παρίσι για να κάνει... Είστε λίγο συγκινημένοι και, και αυτό... θα ήθελα να σας συνεχίσω εγώ έτσι λίγο το θέμα αυτό της ιστορίας, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό και μας λέγατε ότι φύγατε στο Παρίσι. Ο κύριος Βαρλάμης πήγε στο Παρίσι για να κάνει το ντοκτορά του για την παιδοκαρδιολογία. Ωραία. Όταν γύρισε την ανέλαβε και... το παρακολουθούσε το παιδί, ώσπου κάποια στιγμή, λόγω του ότι σαν παιδίατρος και τότε και ναι, σαν παιδοκαρδιολόγος, γνώρισε πάρα πολλά παιδιά και η πρότασή του ήταν να γίνει ένας σύλλογος για παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια. Με τη δική του πίεση ξεκίνησε ο σύλλογος. Και φυσικά, γνωρίζοντας τις δυσκολίες, αποφασίσαμε από κοινού με τον κύριο Βαρλάμη να γίνει αυτός ο σύλλογος, να βοηθήσουμε και άλλα παιδάκια, ναι, να βρουν το δρόμο τους. Δυστυχώς, ήταν δύσκολα τα πράγματα στη ζωή μου. Το 1990 δημιουργήθηκε ο σύλλογος. Το 1993 όμως έφυγε η κόρη μου στην ηλικία μάλιστα των 19 χρονών. Η επιθυμία της ήταν να βοηθηθούν παιδιά. Άλλα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μερικές φορές γίνονται πράγματα που είναι αφορμή για να δώσουμε ελπίδα και πίστη σε κόσμο που... Σίγουρα το έχει ανάγκη. Αγαπούσε πολύ τον κόσμο. Ναι. Μου το μετέδωσε σε πολύ μεγάλο σημείο. Είναι γεγονός ότι και σήμερα ακόμα με φωνάζουν με το όνομά της. Ξεχνάνε το δικό μου το Χρυσούλα και θυμούνται το Νεκταρία. Νεκταρία. Η Νεκταρία θα έχει πάρα πολλά πράγματα να είναι υπερήφανη για τη μητέρα της και γενικά για ό,τι έχει γίνει από εκεί και μετά. Εγώ θέλω να σας αφήσω έτσι λίγο χρόνο να συνέλθετε και να πω δύο πράγματα εγώ στους τηλεθεατές.
Να πω ότι, όπως είπαμε, το 1990 ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από γονείς παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθη στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι ειδικά πιστοποιημένος από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτεύεται οικονομικά και διοικητικά από το Δήμο της Καλαμαριάς. Να δώσω λίγες περισσότερες πληροφορίες για να αφήσουμε έτσι και λίγο να συνέλθει η καλεσμένη μας. Να πούμε πραγματικά ότι ο σύλλογος αυτός έχει μία έδρα. Η έδρα αυτή έχει κάποια τηλέφωνα. Εμείς θα δώσουμε το τηλέφωνο Παιδικές Καρδιές, το οποίο είναι το 231-044-1942. Η λειτουργία του συλλόγου γίνεται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, κατά τις μέρες Δευτέρα με Παρασκευή. Και νομίζω ότι, κυρία Τσικριτσίδου, ήρθε η ώρα να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με το πώς αυτός ο σύλλογος έχει δημιουργήσει κάποιους στόχους. Οι στόχοι είναι να βοηθήσετε τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες και να υποστηρίξετε και τους γονείς, οι οποίοι κάνουν ένα αδιάκοπο αγώνα. Ναι, έτσι. Πείτε ακριβώς. Μας λίγο κάποιες εμπειρίες από ανθρώπους που έρχονται. Πρώτα απ' όλα. Δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται και έτσι συνεχίζω κι εγώ. Πράγματι, ο σκοπός του συλλόγου από την αρχή ήταν να βοηθηθούν παιδιά και αυτό ξεκίνησε από το 1999 και ευτυχώς με πολλή προσπάθεια καταφέραμε αρκετά πράγματα σαν ένας σύλλογος που δεν έχει πολύ ακουστεί, όμως δειλά, αργά και, και δυναμικά και σταθερά έχουμε κάνει πράγματα πραγματικά που μας έχουν θαυμάσει και οι γιατροί και αυτοί που γνωρίζουν τέλος πάντων το έργο μας. Ο σύλλογος, βλέποντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι γονείς να κατεβαίνουν στην Αθήνα, να εξετάζονται και να κάνουν υπέρηχο, γιατί στη Βόρειο Ελλάδα δεν υπήρχε παρά μόνο το παιδιατρικό από το 90 και μετά και ίσως και λίγο αργότερα. Δεν θυμάμαι ακριβή χρονολογία που υπήρχε παιδοκαρδιολόγος στο ΑΧΕΠΑ. Όλα τα άλλα παιδιά έφευγαν στην Αθήνα για να εξεταστούν, να κάνουν υπέρηχο και να παρακολουθούνται. Αυτό που σκεφτήκαμε σαν σύλλογος ήταν να δημιουργήσουμε ιατρία. Ιατρία και για παιδιά και για ενήλικες. Και εδώ πρέπει να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι στην Ελλάδα δυστυχώς γεννιούνται 1.000 παιδιά στις 100.000 γεννήσεις. Μάλιστα. Ένα μεγάλο αριθμό που προστίθεται πάντοτε στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Αυτός ο αριθμός. Ναι. Και ήδη υπάρχουν παιδιά πάνω από 35.000 ενήλικες που παρακολουθούνται και επιβιώνουν, δόξα τω Θεώ. Να πούμε ότι, να συνεχίσω τη σκέψη μου και να πω ότι δημιουργήσαμε το 2007 ένα ιατρείο στο Παπανικολάου με πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ήταν 120.000 ευρώ το 2007. Ναι. Σκεφτείτε ότι ήταν πολλά χρήματα για ένα σύλλογο που προσπαθούσε από το μηδέν να σταθεί και να δημιουργήσει. Αργότερα κάναμε και στο ΑΧΕΠΑ πριν από 3-4 χρόνια το καινούριο ιατρείο των ενηλίκων. Και εδώ πρέπει να πω ότι η ευαισθησία μας ήταν μεγάλη όλων του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, που αποφασίσαμε να επιτρέψουμε, γιατί τα ιατρία τα κάναμε για τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια. Ναι. Όμως όταν ακούσαμε ότι υπάρχουν παιδιά με τη μεσογειακή ανεμία που το ιατρείο, δεν θέλω να πω που βρισκόταν και πώς εξεταζόντουσαν, θα το αφήσω.
Υπάρχουν τα με την πνευμονική υπέρταση άτομα, υπάρχουν άτομα με και με άλλες παθήσεις, τέλος πάντων. Ναι. Αρκεί να σας πω ότι μια μέρα την εβδομάδα εξετάζονται τα παιδιά μας και τις υπόλοιπες τέσσερις εξετάζονται άλλες ομάδες ατόμων, παιδιών και ενηλίκων με παθήσεις σοβαρές, όχι... άρα το ιατρείο μας δεν είναι μόνο για τα παιδιά μας και ευχαριστούμε το Θεό που εξυπηρετούνται και άλλα άτομα και άλλα παιδιά. Να σας ρωτήσω σχετικά, με λέτε το ιατρείο σας, πού βρίσκεται αυτό το ιατρείο? Είναι στα εξωτερικά ιατρία του ΑΧΕΠΑ. Πολύ ωραία. Όποιος θέλει να πάει εκεί πρώτα, κάνει ένα ραντεβού τηλεφωνικό, μιλάει μαζί σας και παραπέμπεται μέσω του συλλόγου σας εκεί. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, το 99-48-38, που εκεί τηλεφωνούν για να κλείσουν ραντεβού, αν όχι στο 2-310-441-942, που και εμείς πολλές φορές παρεμβαίνουμε σε αυτό το ραντεβού, γιατί όταν υπάρχουν σοβαρά περιστατικά μελό μας και τα ραντεβού πολλές φορές πηγαίνουν και 3 και 4 μήνες για να τα δουν. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Ακριβώς, ναι. Παίρνουμε την πρωτοβουλία κατόπιν συνεννοήσεως με τον γιατρό και τουλάχιστον ένα παιδί μπορούμε να τοποθετήσουμε, γιατί δεν θέλουμε να δυσκολέψουμε το έργο των γιατρών. Θέλουν τον χρόνο τους για να βλέπουν πολύ καλά τα παιδιά. Όμως όταν υπάρχει κάτι επίγον αυτό θα έλεγα, το επίγον είναι το πολύ σημαντικό. Ναι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία τα οποία μας λέτε. Πραγματικά είναι συγκινητικό και η προσπάθειά σας είναι πάρα πολύ μεγάλη από ό,τι βλέπω. Εγώ είχα τη χαρά να ασχοληθώ με το σύλλογό σας τώρα. Πραγματικά αγγίζετε τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Όσοι μας παρακολουθούν τώρα και θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για να βοηθήσουν το Σύλλογο, γιατί ας αυτό το σημείο, για να μην φύγει και ο χρόνος, πούμε ότι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα που είπαμε, θα αναγράφονται και στις οθόνες τις συγκεκριμένες ώρες, για να μπορέσουν να γίνουν μέλη, να κάνουν μια μικρή συνδρομή και ο καθένας με τη δική του καλή διάθεση, τον εθελοντισμό και ό,τι μπορεί να κάνει, θα απευθυνθεί σε εσάς για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει. Τα λέω καλά, κυρία Τσικριτσίδου? Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που σήμερα είμαι στην εκπομπή αυτή και θα ήθελα και εγώ να γίνω μέλος σας, δεν το κρύβω, ειλικρινά. Μ' αρέσει ο εθελοντισμός και αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Και θα ήθελα να σας αφήσω λίγο την πρωτοβουλία να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα τα οποία θεωρείτε εσείς απαραίτητα για να δώσουμε πληροφορίες στον κόσμο, γιατί και τρέχει και ο χρόνος και θέλουμε να συμπεριλάβουμε τόσο πολλά σήμερα και θέλουμε να μιλήσουμε και για την αιμοδοσία σας. Να μιλήσουμε για την αιμοδοσία. Να πούμε, γιατί πραγματικά αυτό το είδα εγώ, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο κάθε πότε πολύ δημιουργείται σημαντικό. Τις αιμοδοσίες αυτές, κυρία Τσικριτσίδου, και θα δώσουμε συγκεκριμένα πράγματα για την αιμοδοσία αυτή. Την αιμοδοσία την ξεκινήσαμε τελευταία μετά από παρότριση της της κυρίας Ζωής Λουμάκου και της κόρης μου που είναι η γραμματέας στο γραφείο. Πολύ ωραία. Γιατί πραγματικά κάθε φορά ψάχναμε για κάθε παιδί που θα χειρουργηθεί, ψάχναμε μονάδες αίματος και πραγματικά επειδή μας γνωρίζουν, μας παραχωρούσαν, αλλά όχι, πάντοτε με δυσκολία. Αυτά που χρειαζόσασταν, ναι. Η πρώτη αιμοδοσία έχει γίνει. Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι καινούριο λόγω κορονοϊού. Ναι. Ευχόμαστε πολύ σύντομα να το ανακοινώσουμε. Δεν έχουμε κάτι σταθερό. Σαν δράση μου λέτε ότι δεν έχει γίνει κάτι, αλλά αν κάποιος θέλει να πάει να δώσει αίμα για το συγκεκριμένο σύλλογο, νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί κυρία Τσικριτσίδου. Μπορεί να γίνει καθημερινά. Ναι. Μπορεί να γίνει και έχουμε και εδώ και κάποιες πληροφορίες για τους τηλεθεατές μας. Ναι. Θέλετε να μας πείτε εσείς? Και να συμπληρώσω εγώ, αν θέλετε μπορώ να πω ότι... Να το πείτε εσείς, γιατί πρέπει να βάλω γυαλιά. Εγώ θα πω ότι πραγματικά η επωνυμία του συλλόγου, για όσους μας παρακολουθείτε, είναι Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Παιδικές Καρδιές. Ο αριθμός Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών είναι το 15751. Εκεί πρέπει να δώσετε κάποια στοιχεία, να καταγραφείτε
και στο σύλλογο να βρίσκεστε για να μπορείτε, ας πούμε, να επικοινωνήσετε. Και η διαδικασία είναι ότι παίρνετε τηλέφωνο στο ΑΧΕΠΑ για τα ραντεβού σας, το οποίο είναι το 2313-30-33-90 και 2313-30-33-08. Θα τα γράψουμε αυτά γιατί μπορεί να σας μπερδέψαμε. Χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς συνωστισμό, κλείνετε ένα προσωπικό ραντεβού την ημέρα και την ώρα που σας βολεύει, μέσα στο δεκαήμερο που έχει οριστεί. Τα κέντρα αιμοληψίας του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του ΑΧΕΠΑ και οι ώρες προσέλευσης των αιμοδοτών είναι καθημερινά από τις 8.30 μέχρι τις 1.30 και από τις 17.30 ως τις 19.30. Το Σάββατο και την Κυριακή και τις αργίες είναι από τις 9 μέχρι τις 12.30. Την Τετάρτη η εξέταση αιμοδοτών αρχίζει στις 10.30. Ο κωδικός μετακίνησης, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, κυρία Τσικρισίδου, είναι το 1. Η είσοδος είναι μόνο από την κεντρική πύλη του ΑΧΕΠΑ. Για τον έλεγχο και την τήρηση του πρωτοκόλλου της ασφαλείας πρέπει να έχετε μαζί σας τη μάσκα και τις αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και κατευθύνεστε προς το αιμοδοτικό. Έχετε απαραίτητα μαζί σας μια αστυνομική ταυτότητα και το ΆΜΚΑ. Συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο για τον αιμοδότη και δεν ξεχνάμε να βάλουμε τα στοιχεία του συλλόγου, τα οποία είναι παιδικές καρδιές αριθμός Μητρώου 15751. Και αιμοδοτούμε με ασφάλεια. Κυρία Τσικριτσίδου, εσείς δώστε μας λίγο ξανά τα τηλέφωνα του Συλλόγου Παιδικές Καρδιές ή κάποια πληροφορία περισσότερη για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα πούμε ότι είναι το 2310-441-942 και μπορούν να αφήσουν και μήνυμα, ναι, που ηχογραφείται και μπορούμε να πάρουμε μετά. Και επίσης το κινητό μου, που το δίνω πάντοτε, είναι το 697-47-20-189. Βοηθάμε πάντοτε όποιον τηλεφωνήσει και σίγουρα υπάρχει το site του συλλόγου που μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έχω μια πολύ καλή γραμματέα στο Δέλτα Σίγμα και στο σύλλογο που με βοηθάνε, γι' αυτό βρίσκομαι ακόμα στις επάλξεις. Είστε πολύ ενεργοί πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Τσικριτσίδου. Η Ζωή Λουμάκου βοηθάει πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Η Ζωή Λουμάκου βοηθάει. Εξαιρετικές γυναίκες. Όπου υπάρχουν γυναίκες, κυρία Τσικριτσίδου, πιστεύω ότι υπάρχει δύναμη, θέληση, καρδιά, αισιοδοξία. Όταν πρόκειται για τα παιδιά, η γυναίκα λόγω της μητρότητας είναι ευαισθητοποιημένη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πάντοτε σε τέτοια θέματα πρέπει όλοι μας να είμαστε μια αγκαλιά για να μπορούμε να προχωράμε και να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη με όποιο τρόπο. Εμείς από εδώ από την εκπομπή. Πρέπει να πω ότι ο Σύλλογος, εκτός όλων των άλλων που έχει κάνει, φέτος αναγκαστήκαμε λόγω του ότι ο βοηθός του κυρίου Γιανακούλα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ θα έπρεπε να πληρωθεί για να συνεχίσει να υπάρχει στη θέση αυτή. Λόγω του ότι δεν βρήκαμε χορηγούς, ο Σύλλογος αναγκάστηκε να πληρώσει 8.000 ευρώ για να βρίσκεται κοντά στα παιδιά, στα ενήλικα παιδιά. Επίσης, μετά από παράκληση του κυρίου Γιανακούλα και του κυρίου Καρβούνη, του διευθυντού της κλινικής, ζητήθηκε μια κεφαλή διεσοφάγεια η οποία βοηθάει στις διαγνώσεις των παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια. Γιατί αυτά έπρεπε να πηγαίνουν σε ιδιωτικά ιατρία. Αποφασίσαμε και πήραμε αυτό το μηχάνημα. Δεν το έχουμε εξοφλήσει ακόμα. Το λέω για φίλους και μέλη που θέλουν να βοηθήσουν. Το μηχάνημα στοιχίζει 24.000 ευρώ. Υπάρχει ακόμα λογαριασμός που μπορούν να καταθέσουν. Ναι, έχω εδώ κάποια στοιχεία τα οποία θα τα δώσουμε στους τηλεθεατές και μπορούν να μπουν. Μπορούν να μπουν στο site του Συλλόγου και να βρουν το Παιδικές Καρδιές. Εκεί υπάρχει και η αίτηση που μπορούν να συμπληρώσουν. Για να γίνουν μέλη. Για να γίνουν μέλη και επίσης και ο αριθμός των τραπεζών. Ακριβώς. Εγώ τα έχω εδώ. Το site είναι το παιδικέσκαρδιές.gr. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα, αν θέλει να γίνει κάποιος μέλος, κυρία Τσικριτσίδου, και να βοηθήσει με όποιον τρόπο θέλει και μπορεί, τι πρέπει να κάνει? Μπαίνοντας στο site μπορεί να βρει την αίτηση, να τη συμπληρώσει.
το λέω λόγω κορονοϊού, γιατί πολλές φορές είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, τα ναι, μπορούν να βρουν την αίτηση, να τη συμπληρώσουν. Ναι. Για λόγους ευαισθησίας κρατήσαμε εδώ και 30 χρόνια το ποσό των 10 ευρώ ναι. Για να μπορούν να γίνουν μέλη οι γονείς, γιατί ο σύλλογος δεν μπορεί να αναλάβει οικογένειες χωρίς να είναι μέλη, παιδάκι δηλαδή, χωρίς να είναι μέλος τουλάχιστον ένας εκ των δύο. Ναι. Γιατί, ξέρετε, μπορεί κάποια στιγμή να κατηγορηθεί ότι παρενεύει τα δικαιώματα αυτά που... Έχετε δίκιο, ναι. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε καλυμμένοι και γι' αυτό αφήσαμε το ποσό των 10 ευρώ για όλα τα μέλη. Εγγραφή και ετήσια συνδρομή είναι 10 ευρώ. Σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε δει και κάποιες φωτογραφίες. Παλαιότερα, και μιλάω παλαιότερα πριν από 1-2 χρόνια, που υπήρχε δυνατότητα να βρεθούν όλοι μαζί και να μπορέσουν να γνωριστούν κατά κάποιο τρόπο ή να γίνουν κάποιες δράσεις. Σας έχω δει σε φωτογραφίες έξω από το Λευκό Πύργο. Τι ακριβώς κάνετε με όλες αυτές τις δράσεις σας? 14 Φεβρουαρίου είναι Παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθειών. Ναι. Αποφασίστηκε τα τελευταία χρόνια, για πολύ λίγες χρονιές όμως, γιατί μας πρόλαβε ο κορονοϊός, ναι. Να συναντιόμαστε, να μοιράζουμε λουλούδια, μπαλόνια και να κάνουμε μια διαδρομή μικρή. Είναι μια συμβολική διαδρομή. Μια συμβολική διαδρομή. Ναι, όπως εδώ βλέπουμε τώρα μια πολύ ωραία φωτογραφία σας. Ναι, είναι επειδή είναι και χειμώνας, πολλοί γονείς πραγματικά δεν μπορούν να βγουν λόγω του ότι φοβούνται και για ιώσεις και να μην αρρωστήσουν τα παιδάκια τους. Όμως εμείς το κάνουμε περισσότερο για να τιμήσουμε τα παιδάκια και τους ήρωες αυτούς που στέκονται πολύ δυνατά και ενώ είναι πάντα, από την πρώτη ναι. μέρα της γέννησής τους, παλεύουν δυνατά για να επιζήσουν. Και ευτυχώς υπάρχει η λέξη μάνα που βρίσκεται κοντά τους για όλα τα χρόνια της ζωής της μανούλας. Να είστε καλά λοιπόν όλοι εσείς οι οποίοι είστε τόσο πολύ ευαισθητοποιημένοι και εμείς μαζί σας είμαστε, αυτό να το ξέρετε, και με το κανάλι και σαν εκπομπή εγώ και σαν προσωπικά άνθρωπος. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για να ενισχύσουμε σε μέλη το σύλλογό σας και να ακουστείτε όσο περισσότερο μακριά γίνεται και να μάθει ο κόσμος για τα τόσο όμορφα πράγματα που προσφέρετε σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Να πούμε κάποια πράγματα ακόμη. Πείτε μου εσείς τι ότι ο σύλλογος να... καλύπτει έξοδα ναι. Σχεδόν από την αρχή της δημιουργίας που πηγαίνουν Αθήνα. Τον πρώτο καιρό καλύπταμε μόνο ξενοδοχείο για τη διαμονή τους κοντά στο νοσοκομείο που θα πηγαίνανε για την ίασή τους, για χειρουργία. Στη συνέχεια καλύψαμε και χειρουργία και συνεχίζουμε να καλύπτουμε. Αυτή τη στιγμή χρωστάμε στο Διαβαλκανικό κάποιες επεμβάσεις που έχουν γίνει που δεν γίνονται σε νοσοκομεία και ναι. εδώ πρέπει να το πούμε ότι η αλλαγή βαλβίδος με απόφαση του Υπουργού Υγείας δεν γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα στα νοσοκομεία. Τα παιδιά αναγκάζονται να πηγαίνουν, τα παιδιά οι ενήλικες, ναι. γιατί στην παιδική τους ηλικία κάνουν τα χειρουργεία, αλλά μεγαλώνοντας ανά δεκαετία περίπου χρειάζεται ναι. να αλλάξουν βαλβίδα. Ναι. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να πάνε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ναι. Θέλοντας να βοηθήσουμε, υπάρχει στην Αθήνα το Ωνάσιο, αλλά υπάρχει και μεγάλος αριθμός παιδιών στην αναμονή και κάποια είναι πήγον για να γίνουν. Ναι. Έτσι αναγκαζόμαστε να αναλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή και σήμερα χειρουργείται μια νοσηλεύτρια μάλιστα η ίδια για τρίτο χειρουργείο και η ίδια επεμβατική επέμβαση ναι. Όμως δεν πάβει να είναι μια επέμβαση.
Να πούμε κάτι ακόμα, ότι υπάρχει το παιδιατρικό, η παιδιατρική κλινική που βρίσκεται εκεί ο κύριος Γιαννόπουλος, δεν πρέπει να το παραλείψω, που άλλος ένας γίγαντας, που παρακολουθεί χιλιάδες παιδιά από τη Βόρειο Ελλάδα ετησίως, πάρα πολλά παιδιά, παλεύει μόνος του αυτόν τον καιρό. Ζητάμε από την κυβέρνηση, και πρέπει να το πω, τουλάχιστον 2 γιατρούς. Έναν παιδίατρο, παιδοκαρδιολόγο, και έναν ειδικό καρδιολόγο για το Παπα-Νικολάου. Έχουν φύγει 2 γιατροί από το Παπα-Νικολάου τα 2 τελευταία χρόνια και δεν έχει αντικατασταθεί κανένας από τους 2. Επομένως είναι κενές οι θέσεις και πρέπει να γίνει έκκληση για μια τέτοια προσπάθεια πολύ ευαισθητοποιημένη προς το σύλλογο, θα έλεγα. Προς τα παιδιά, θα έλεγα εγώ. Και προς τα παιδιά ειδικότερα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά που συζητήσαμε σήμερα εδώ σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Όλα τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις και οι ιστοσελίδες θα υπάρξουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, για να μπορέσει ο κόσμος να τα δει και να πάρει πληροφορίες και να σας τηλεφωνήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσικριτσίδου, που ήσασταν σήμερα μαζί μου εδώ στην εκπομπή. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί, και πάντοτε ακμαία έτσι να βοηθάτε, να στηρίζετε. Είστε η ψυχή του Συλλόγου. Ευχαριστούμε και την κυρία Λουμάκου για όλες αυτές τις προσπάθειες, τις δραστηριότητες και τη συνεισφορά της για το Σύλλογο Παιδικές Καρδιές. Θα κλείσουμε, φίλοι μου τηλεθεατές, με μια πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη κίνηση που κάναμε και βρήκαμε ένα βίντεο, το οποίο και αυτό το βίντεο είναι από τη σχολή MoveUp, είναι μια σχολή χορού η οποία κλείνει όμορφα τη σημερινή αυτή εκπομπή, δημιούργησε και δώρησε το βίντεο αυτό στο Σύλλογο. Από μένα, καλό σας βράδυ, θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί σας, δείτε το βίντεο και τα λέμε. Γεια σας. Here I go, oh, oh.
Oh, he did it all to spare me from the awful things in life that comes, and he cries and cries. I know, he knows that he's killing me for mercy, and here I go. Oh, oh, oh. Oh, 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 and here I go. Oh, 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 oh. He holds my body in his arms. He didn't mean to do no harm. And he holds me. Oh, he did it all to spare me from the awful things in life that comes, and cries and cries. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. The gun is gone, and so am I, and here I go. I know.